φίλος μας, ο σκύλος. Διότι ήταν το αγαπημένο της γυναίκας του. Και την άλλη μέρα παίρνει το γατάκι, το κρατάει αγκαλιά, βλέπει ότι τον έχουν οι κάμερες και κάνει έτσι. Θα μου επιτρέψει να σας πω ότι ελπίζω. Ναι. Ελάτε, ελπίζω, κύριε Καζακουάνη. Το κίνητρο να μην μείνει κρυμμένο βαθιά στο κεφάλι του δολοφόνου, αλλά να βγει, γιατί δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να βγει από εκεί. Αλλά εγώ, κύριε Αυτιά, θα μου επιτρέψετε να πιαστώ και στην εισαγωγή που κάνατε για τα θέματα αστυνομικής φύσης και για τις επιτυχίες της αστυνομίας, και θα πω ότι πολλές οι επιτυχίες της αστυνομίας και με το πίνακα του Πικασό και σε αυτή την περίπτωση, αλλά και στο οργανωμένο έγκλημα είδαμε στη Ζάκυνθο και πιστεύω ότι θα δούμε κι αλλού κι άλλες εξιχνιάσεις. Όμως θα πρέπει και η πολιτεία να αντιληφθεί ότι απαιτείται ενίσχυση των τμήματων τάξης και τμήματων ασφαλείας, έτσι ώστε να γίνει πιο εύκολη η δουλειά του Έλληνα αστυνομικού, να μην κάνει ένας αστυνομικός τη δουλειά. 5. Υλικοτεχνικός εξοπλισμός. Τελευταία είχαμε αντικαταστάσεις σε αυτοκίνητα. Με μηχανήματα κλπ. Σε αυτοκίνητα είχαμε αντικαταστάσεις, όμως θα πρέπει να αντικατασταθεί όλος ο στόλος. Και τέλος, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η επιβράβευση που πρέπει να πάρει ο Έλληνας, που θα πρέπει να είναι έμπρακτη οικονομική σε όλους τους αστυνομικούς, ανεξαρτήτου βαθμού και χρόνου υπηρεσίας. Την προηγούμενη πενταετία, εξαετία, εφταετία και λόγω μνημονίων, οι συνάδελφοί σας πηγαίνανε για σέρβις δωρεάν και μου λέγανε, Γιώργο, πια ντρεπόμαστε να πηγαίνουμε να κάνουμε τσάμπα σέρβις, γιατί δεν μας δίνει λεφτά το κράτος. Αγοράζανε λάδια. Λάστιχα μόνοι και λάδια, μπράβο. Μόνοι τους από σούπερ. Τώρα όμως, προχθές με τη μεγάλη ζέστη, όταν είδα να βγαίνουν οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας από το 100 από έξω για να δροσιστούν. Από ένα ξαρά το οποίο δεν είχε air condition. Δεν είχε τίποτα. Και αυτό λοιπόν πρέπει να φροντίσει η πολιτεία. Λοιπόν, γιατί δεν φταίει οι διοικήσεις. Οι διοικήσεις αυτά έχουν, αυτά τα αυτοκίνητα έχουν. Λοιπόν, φταίει, θα πρέπει η πολιτεία να κάνει κάτι γι' αυτό. Κανένας δεν φταίει, αλλά πρέπει να γίνει κάτι. Δώσανε τα γρήγορα. Εγώ δεν θα πω ποιος φταίει, να κάτσω να κλάψω ή σε άλλες ομάδες. Πρέπει και η ομάδα Δίας που έχει τα παλιά 100, έτσι, να τα αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει. Ρώτησα όλος πόσα χιλιόμετρα έχετε κάνει και μου λένε γυρίζει το ρολόι δύο φορές. Όλος ο εξοπλισμός, όλος ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός αστυνομίας, όλος ο στόλος αστυνομίας πρέπει να αλλάξει. Η πρόβλεψη που έχουμε κάνει εδώ από την εκπομπή και από πολλούς άλλους, μου το έχει υποσχεθεί ο Γεωργιάδης, θα το λέω συνέχεια, να μπουν όλα τα μηχανήματα, είτε είναι ιατρικά, είτε είναι αστυνομικά, είτε αυτοκίνητα ή οτιδήποτε άλλο στο ΕΣΠΑ. Στραβά λεφτά, ρε παιδιά, είναι από την Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα στις ΓΔΟΕΣ επάνω στην αστυνομία, είναι το αντίστοιχο τμήμα, είναι οι ΓΔΟΕΣ. Γίνεται μια καλή δουλειά από τον κύριο Χρήστου και τον κύριο Πλατιά. Έτσι, μπράβο. Υπάρχει απορρόφηση 78%, να φτάσουμε στο 100%. Να πάμε καλύτερα. Μα δίνουν λεφτά από την Ευρώπη, θα πρέπει όλα μέχρι τελευταία ευρώ να τα εκμεταλλευτεί η ελληνική αστυνομία. Δεν πρέπει, το έγκλημα τρέχει με, καταλαβαίνετε τώρα. Τώρα, κύριε Καλιακμάνη, πέραν των συνδικαλιστικών θεμάτων, εγώ θα ήθελα να πω ότι παρουσιάζει περισσότερο ενδιαφέρον η αστυνομική σας κρίση και ανάλυση σε αυτά τα θέματα, γιατί είστε ένας συνδικαλιστής με άποψη. Ευχαριστώ πολύ, Άρια μου. Επίσης, Γιώργο, θα ήθελα να πω το εξής. Από τη στιγμή που έχουμε δίπλα μας και την κυρία Μακρύ. Κυρία Μακρύ, εγώ θα ήθελα με την έμπειρη επιστημονική σας ματιά και κρίση να μας κάνετε μια ερμηνεία της συμπεριφοράς του 32χρονου πιλότου μετά το έγκλημα, τόσο μετά το έγκλημα, όσο και μέσα φυλακή. Στη φυλακή. Πίστευτο, ναι. Mm-hmm. Αυτό παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ελάτε. Άρια, πρέπει να σου πω ότι ο άνθρωπος αυτός θεωρεί τον εαυτό του αθώο. Θεωρεί ότι δεν έχει κάνει απολύτως κάτι που μπορεί να είναι μεμπτό, γιατί αυτό ήταν εκείνο το οποίο έκανε. Το γεγονός ότι λέει ότι έχω μετανιώσει. Νόσφυση αθωότητος λέγεται στα νομικά αυτό. Ακριβώς. Νομίζει ότι είναι αθώος. Λοιπόν, και έτσι συμπεριφέρεται. Δεν πρόκειται να αλλάξει η στάση του εκεί, διότι πρέπει να πείσει ότι είναι αθώος. Είναι αθώος ότι αυτό το οποίο έγινε, γιατί τώρα διάβασα κάπου, δεν ξέρω αν αυτό είναι αληθινό, ότι ακόμη βάζει το θέμα ότι μπορεί και κάποιος άλλος να βρέθηκε εκείνη την μέσα, ώρα. Ναι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν το μυαλό του δουλεύει συνεχώς, γιατί αυτή είναι η προσωπικότητα αυτών των ανθρώπων. Ζούνε μέσα σε έναν μύθο. Ζούνε μέσα σε μια δική τους πραγματικότητα, ναι, η οποία ακόμη και το έγκλημα το θεωρούν ότι είναι μια κατάσταση η οποία τους αθωώνει. Ή αλλιώς, Στένια, μου έχουν ηρεμήσει, γιατί ξέρουν ότι δεν υπάρχει κάποιος να μιλήσει για πράγματα. Η κοινωνία περιμένει να μάθει
την απάντηση. Γιατί εγώ θα συμπληρώσω σε αυτό, Γιώργο, περί αθωότητος της κυρίας Μακρύ, αν μου επιτρέπεις. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον συνήγορο, τον κύριο Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη, μας είπε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα τον συναντήσει προκειμένου να δουν λίγο και το θέμα των μαρτύρων. Ποιους μάρτυρες σκέπτονται να καλέσουν. Μάλιστα. Σε ερώτηση λοιπόν, ποιους μάρτυρες σκέπτεστε να καλέσετε, μας είπε το εξής, ότι ο 32χρονος σκέπτεται, υπάρχει αυτή η σκέψη στο μυαλό, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εφικτό αυτό, να καλέσει ως μάρτυρα και τους γονείς της Καρολάιν. Οπότε αντιλαμβάνεστε. Μάλιστα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε που είναι τώρα. Απλώς να πω, λοιπόν, να πω κάτι τελευταίο. Τόσο θράσος, πώς θα δει αυτή τη γυναίκα που την αγκάλιαζε το πρωί και της λέει πάω στην Αθήνα για να δω το δολοφόνο. Δεν έχει συνέστημα, Γιώργο. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα. Σε πολλά τέτοια εγκλήματα το κίνητρο μπορεί να είναι τόσο πολύ... Θα μπορούσε δηλαδή κάποιος να μην το έχει σκεφτεί καθόλου. Να είναι κάτι που να μην έχει να κάνει με κάτι τρομερό ή με κάτι φοβερό. Λοιπόν, με κάτι που ήξερε, μπορεί να είναι κάτι ανώδυνο, να φαίνεται ανώδυνο, αλλά να οδήγησε τον δολοφόνο. Λοιπόν, μιλάω γενικά. Για να κάνουμε μια καλή πράξη τώρα. Αυτό το βιβλίο έχει την επωνυμία Αλέξανδρος. Είναι γραμμένο από την Ματίνα Κυριάκου. Μια γυναίκα η οποία είχε ένα μωράκι... Δεν βρίσκανε φλέβες και το Όλοι Μαζί Μπορούμε διαθέτει αυτό το βιβλίο. Μπαίνετε στο Όλοι Μαζί Μπορούμε. Πρόκειται για ιερό σκοπό, μου λέει ο Γιάννης ο Σπανολιός, και θα αγοραστούν απεικονιστές φλεβών, γιατί τα μωράκια στο χέρι δεν έχουν φλέβα. Και σε πολλά μωρά βρίσκουν από εδώ φλέβα, από το κεφαλάκι τους. Αυτό είναι το ένα. Και ένα εκπληκτικό...